έβαλε λοιπόν τα πράγματα αυτή η Δημοτική Αρχή, γιατί παίζει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο είναι ακόρεστο. Δεν χορταίνουν αυτή την εκδικητικότητα και αυτή την εμπάθεια που έχουν. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτή. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτή. Με αυτήν πολιτεύονται. Με αυτή διάγουν τον πολιτικό τους βίο. Τι έγινε λοιπόν. Ανατέθηκε αυτός ο διαχειριστικός ελεγχός. Αυτό ψηφίσαμε εμείς. Ήρθε λοιπόν μια έκθεση, η οποία έκθεση θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, αν πάμε στα ευρήματα εδώ, να μου κάνετε ερωτήσεις, εσύ αγαπητέ μου Στάθη, και να σου δώσω ακριβώς απαντήσεις. Να πάρω το πρώτο που είναι το πιο αστείο. Ο υπολογισμός λέει των κρατήσεων 5% δεν έγινε με βάση το άρθρο τάδε των νομοτάδων. Περιμένουμε την απάντηση που έχουμε αποστείλει σε σχετικό ερώτημά μας στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν με αυτό το νόμο έπρεπε να γίνει ή όπως τον έκανε ο λογιστής της επιχείρησης. Λοιπόν, τι να πω τώρα, να πω άλλο έβριμα. Λέει σε ένα σημείο ότι υπολείπεται, λέει, υπολείπονται 600.000 ευρώ που χρωστάει ο Δήμος στην Κεφαβιάς. Σας απαντούμε, δεν το χρειαστήκαμε και δεν το πήραμε. Αυτό δείχνει το ότι η επιχείρηση ήταν δυνατή. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν λέμε καθόλου ότι ήταν εστημένοι. Εμείς μένουμε στα στοιχεία. Όσα λόγια και να πούμε, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Εμείς θα μιλήσουμε στην πράξη και με στοιχεία. Και θα αποδείξουμε αυτά που θέλουμε να αποδείξουμε. Να είστε απολύτως σίγουροι. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Εσείς θεωρείτε σωστό να έρχεται ένας ορκωτός λογιστής, ο οποίος παίρνει 16.000 ευρώ και να μην απαντά σε κανένα ερώτημά μας? Δεν ήταν στοιχειώδης η υποχρέωσή του να απαντήσει στα ερωτήματά μας? Γιατί το απέφυγε? Δηλαδή, όταν κάνεις ένα διαχειριστικό έλεγχο, αγαπητέ μου Στάθη, και κάνω εγώ μία ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε από τον έλεγχο που κάνατε πόσα ήταν τα χρέη που προέκυψαν? Πόσα χρέη με συγχωρείτε παρέλαβε η Κεφαπίας? Άλλη ερώτηση που του έκανα. Πόσα χρήματα άφησε η Κεφαπίας? Είναι κερδοφόρο ή δεν είναι? Θυμάμαι το Γιάννη που με κοίταγε και του λέω πες το, περιμένει ο κόσμος. Να ακούσει, αυτό περιμένει. Ρωτήσατε πολλά ίσως γι' αυτό. Τον βομβαρδίσατε με ερωτήσει 10 λεπτά. Ναι, γιατί ναι. Τα ερωτήματα. Κάντε σημείο με Γιάννη. Τα ερωτήματα. Κάντε σημείο να είναι κουραστικό. Ούτε εμεί δεν μπορούσαμε. Τα ερωτήματα. Κοιτάξτε, ήταν κουραστικό. Α κρατούσε ένα. Α απαντούσε ένα, τουλάχιστον. Όταν του έγραψα το ΦΕΚ και το ρώτησα, εσεί κύριε Ορκωτέ, διαβάζετε άλλο ΦΕΚ και άλλο εγώ? Μα είναι δυνατόν να μην διάβασε ότι τα 700. Τα 500.000 ευρώ της Δικαιοκύρη είχαν καταβληθεί πρώτο 2009, τώρα αφού το έλεγε το ΦΕΚ. Και να σας πω και κάτι άλλο, το αστείο του πράγματος. Μας λέει ότι αυτά, λέει, δεν έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Κεφαπιάς. Τι εννοεί βιβλία? Ποια είναι τα βιβλία που έπρεπε να καταγραφούν ποσά με τα οποία λειτουργήσαν επιχειρήσεις που στήθηκαν το 2002 μέχρι το 2010? Τι θα πει βιβλίο? Μπορεί να μου πει τι είναι στον ισολογισμό, στον απολογισμό, στον προϋπολογισμό, πού έπρεπε να γραφτεί αυτό, για να καταλάβω κι εγώ που είμαι ανίδεη, δηλαδή, και οι συνδημότες μας. Πού έπρεπε να γραφτεί αυτό, τι είναι το αρχικό κεφάλαιο της Δικαιοκύρης που χρησιμοποιήθηκε και της ΚΕΔΙΚ του κυρίου Κυρίτση από μνημονεύματα, είναι για να τα γράφουμε στα βιβλία μας? Είχε έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για τα στοιχεία που έψαχνε? Όχι βέβαια, και δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Με βάση όλα αυτά που έχουμε δει και θεωρώ ότι και οι ευχαριστίες στην κυρία Π ήταν ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα. Δεν μπορεί η κυρία Π να έχει καταθέσει μηνύσεις και συγχρόνως να είναι αυτή που βοηθάει τον ορκωτό λογιστή. Τόσο μεγάλες φιλοφρονήσεις πρώτη φορά είδα από ορκωτό σε πρόεδρο. Προχωρώντας λίγο την ερώτηση να καταλάβουμε ακριβώς και οι πολίτες. Άρα μιλάτε για σκάνδαλο γιατί το αναφέρατε πάρα πολλές φορές. Μιλώντας αποκλειστικά για τον λογιστή. Τον ορκωτό λογιστή. Το σκάνδαλο είναι ότι δώσαμε 16.000 ευρώ για διαχειριστικό έλεγχο και πήραμε μία έκθεση η οποία ιδεών, θες να την πούμε Μάικλ, να την πούμε ιδεών. Πολύ light είναι έτσι όπως το λες. Η οποία δεν μας δίνει τίποτα καινούριο. Το μόνο που κόμισε ήταν το τρενάκι του κυρίου Καλούδη. Τίποτα καινούριο δεν μας έδωσε. Δεν μας είπε
αυτή τη στιγμή η επιχείρηση σε τι κατάσταση είναι, δεν μας είπε πόσα χρέη παρέλαβε και έκανε και το φοβερό ατόπιμα να μην ξέρει να διαβάσει τα ΦΕΠ. Δηλαδή, ένα παιδί του νηπιαγωγείου θα το διάβαζε. Θα καταλάβαινε ότι αυτά τα ποσά δεν αφορούν την ΚΕΠΑΠΙΑ. Αφορούσαν τις συγχωνευτήσεις. Και επαναλαμβάνω, αυτή η Δημοτική Αρχή αν ήθελε να κάνει έλεγχο, γιατί αρνήθηκε τη δική μας θέση να ελεγχθούν όλες οι συγχωνευτήσεις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, το πράγμα κραυγάζει, έτσι. Είναι μία τεράστια αγκάφα, ήταν το τελευταίο χαρτί τους και πήγανε πού, στην ΚΕΠΑΠΙΑΣ, που δεν υπήρχε να σας πω και κάτι άλλο για να χαρακτηρολογήσουμε. Εάν έβγαιναν και έλεγαν ότι υπάρχει μία επιταγή, η οποία είναι 1.000 ευρώ, της οποίας δεν ξέρουμε την τύχη της. Θα ήταν πολύ δύσκολο να αποδείξουμε για τα 1.000 ευρώ σε ένα προϋπολογισμό τόσο μεγάλο σαν αυτό της ΚΕΠΑΠΙΑΣ. Θα είχα φοβερή δυσκολία, σας το ομολογώ και το λέω και στους συνδημότες. Επειδή λοιπόν δεν μπόρεσαν να βρουν παρατυπία ούτε ενός ευρώ, μέσα σε αυτό τον πανικό τους να πούν κάτι, δεν διάβασα καλά το ΦΕΠ, δεν το είπανε και είπανε και για τα 714, που δεν ήταν 714, γιατί ο κύριος Ορκωτός πρέπει να δει ότι το 2009 η κερδί του κυρίου Κυρίτση έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλες 24.000 ευρώ, τα οποία είναι γραμμένα στο ΦΕΠ, όταν εμείς κάναμε τη συγχώνευση. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Απλά εγώ αυτό που θέλω να καταδείξω είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει ούτε μία λέξη από που λέει ο κύριος Κυρίτσης, γιατί έχει επιδοθεί στον πρωταθλητισμό της γκάφας, του ψέματος, της λάσπης και της συκοφαντίας. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή που έχουμε. Λυπόμαστε ειλικρινά. Εμείς θα πράξουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε από τη θέση που μας έχει ορίσει ο κακός λαός. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο. Επειδή όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν, να ξέρετε, για συμψηφισμούς και σχήματα που υφέρπουν και καλυμμένα, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Εμείς εδώ που μας βλέπετε, ούτε φοβόμαστε, ούτε εκβιαζόμαστε, ούτε απειλόμαστε. Πολλό δε μάλλον από πρωταθλητές της γκάφας. Γιώργο, θα κάνεις άλλη ερώτηση? Θα κάνω κάποιες. Α, η Σάντι από το Αιγαίο TV και το Ράδιο Πότε. Κυρία Ρούφα, αναφερθήκατε πάρα πολλές φορές στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν με τον Δήμο με τον οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, είτε με κάποια σύμβαση, είτε μέσω δημοπρασίας κτλ. Αυτό που θέλω να μου ξεκαθαρίσετε είναι αν το όραμα του 2016 είναι κατά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και την οποιαδήποτε συνεργασία με τον Δήμο, από την στιγμή που το όραμα, όταν ήταν η Δημοτική Αρχή, προχώρησε στην ιδιωτικότητα επιχειρήσεων, παραχωρώντας και δημοτική ακίνητη περιουσία. Σωστή παρατήρηση. Κοιτάξτε, μόλις τώρα είπα ότι εμείς είμαστε υπέρ του ενιαίου συμμονιακού φορέα. Να σας πω δε παρεπιπτόντως ότι η περίφημη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε αυτήν που δεν καλεστήκαμε, ανακλήθηκε σήμερα. Καθώς είναι άκυρη. Και θα ήταν πάρα πολύ πιο τίμιο και πιο ανδρίκιο να βγει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να πει συγγνώμη, εκ παραδρομής, δεν σας στείλαμε πρόσκληση. Και επειδή εγώ ανελιπώς είμαι στις συναντήσεις της Επιτροπής, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και έχω και τέτοια σχέση με τον κύριο Γερασκλή, η οποία είναι σχέση συνεργασίας, θα μπορούσαμε πάλι στις 12 η ώρα να πει Ιωάννα, γιατί δεν ήρθες, αφού κάθε φορά είμαι εκεί και κάθε φορά είμαστε εκεί. Ανακλήθηκε λοιπόν η απόφαση, όπως θα ανακληθούν και όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες είναι έολες. Σε σχέση λοιπόν με τη θέση του οράματος, ακούστε. Εμείς σαν όραμα έχουμε μια ανθρωποκεντρική αντίληψη για τα πράγματα. Και πιστεύουμε ότι ο ιδιώτης, όποιος ιδιώτης, πρέπει να είναι σύμμαχος και συνεργάτης. Άλλο πράγμα όμως η συνέργεια, η συνεργασία και άλλο πράγμα η λειτουργία ενός Δήμου με τρόπο αδιαφανή, ο οποίος υπηρετεί και εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα στη λογική της εξάρτησης της κοινωνίας και της δημιουργίας ενός καθαρά ψηφοφορικού προεκλογικού μηχανισμού. Ακούστε λίγο, αυτό το πράγμα, η καλλιέργεια εξαρτημένων συνειδήσεων στην κοινωνία μας, σε συνδυασμό
με αυτό που, με το σοκ που έχει υποστεί το οικονομικό το νησί της Κο από την απτή αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό και λυπάμαι που ακόμη κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ή το έχουν καταλάβει και δεν το έχουν παραδεχτεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό το σοκ το οικονομικό θα έρθει σε συνδυασμό με την εξάρτηση των συνειδήσεων, θα καταφέρει κέριο πλήγμα στη δομή της κοινωνίας, στην κοινωνική συνοχή. Είναι πολύ μεγάλη γάνγκρενα αυτό που αυτή τη στιγμή υλοποιείται στο νησί της Κο. Γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε και εμείς ως παράταξη, αλλά συνολικά και η κοινωνία. Άρα δεν είμαστε κατά των ιδιωτών. Αντίθετα, είναι άλλο πράγμα να βγάζεις ένα διαγωνισμό την Παρασκευή για Δευτέρα και άλλο πράγμα να βγάζεις ένα διαγωνισμό που να απευθύνεται στο σύνολο της κουαρκής κοινωνίας και ξέρετε, αν ο διαγωνισμός γίνει με διαφανείς όρους και όπως προβλέπετε, έχει όφελος ο ίδιος ο Δήμος. Διότι λειτουργεί ο διαγωνισμός, ο θεμητός διαγωνισμός. Δεν μπορεί να υπάρχει